Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις μέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Με νέες αυξημένες τιμές πολλούνται τα τσιγάρα λόγω της αύξησης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, με την τιμή τους να διαμορφώνεται πλέον για τα ακριβά στα 4,5 ευρώ. Παρά τις 9 συνεχόμενες αυξήσεις φορολογίας τα τελευταία χρόνια, δεν υπήρξε βελτίωση στις πραξιμότητες των φορολογικών εσόδων από την πώληση καπνικών προϊόντων, την ίδια στιγμή που το 1 στα 5 πακέτα τσιγάρων που καταναλώθηκαν στην Ελλάδα ήταν παράνομο. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα κατέλαβε και το 2016 την δεύτερη θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την υψηλότερη κατανάλωση παράνομων καπνικών προϊόντων. Η παράδοση των εμπορικών σχέσεων μεταξύ Καζακστάν και Ελλάδας πάει πολύ πίσω, όταν ήδη από τον προηγούμενο αιώνα 10.000 απόδημοι Έλληνες ζούσαν στην περιοχή. Ωστόσο, η εξαγωγική δραστηριότητα των ελληνικών προϊόντων στη μακρινή χώρα της Κεντρικής Ασίας παρουσιάζει μεγάλα περιθώρια βελτίωσης, όπως τονίζει σε συνέντευξη που παραχώρησε στο insider.gr ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Καζακστάν, Ρόμαν Βασιλένκο. Αναφέρει ότι η χώρα φιλοδοξεί να μετατραπεί σε hub ξένων επενδύσεων και αποκαλύπτει τα μυστικά που συνέβαλαν στην επιτυχημένη έως τώρα οικονομική της πορεία. Η αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει το άνοιγμα της αγοράς ψηφιακών εφαρμογών στο χρηματοοικονομικό τομέα, στην οποία περιλαμβάνονται και οι εφαρμογές e-banking και mobile banking των τραπεζών. Σύμφωνα με τη νέα οδηγία, ιδιωτικές εταιρείες που λαμβάνουν τις σχετικές εγκρίσεις θα μπορούν να προσφέρουν στους καταθέτες ενιαίες εφαρμογές πληρωμών, στις οποίες θα περιλαμβάνονται τα στοιχεία των τραπεζικών τους λογαριασμών. Έτσι, οι καταναλωτές θα μπορούν να αξιοδοτούν τους ανεξάρτητους αυτούς παρόχους, στις εταιρείες fintech, όπως και ονομάζονται, να χρεώνουν κατευθείαν τον λογαριασμό τους χωρίς να απαιτείται η χρήση καρτών ή e-banking, όπως γίνεται ως σήμερα. Γροθιά για τις τράπεζες παγκοσμίως χαρακτηρίζουν τις αναπτυσσόμενες startup ανώτατα στελέχη του ελληνικού τραπεζικού κλάδου και υποστηρίζουν πως δεν έχουν άλλη επιλογή από το να συνάψουν μαζί τους συμμαχίες. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το γενικό δείκτη μόνακι μέσω 848,44 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,04%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.